Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Μιχάλης Αλαμπάσης. Καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι Παγκόσμια Λογοτεχνία σε 10 λεπτά. Αυτό εδώ το κανάλι θα μεταγλωτήσει εκατοντάδες βίντεο με έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας στα ελληνικά. Πώς θα γίνει αυτό? Με το γνωστό τρόπο. Αρκετή δουλειά, κάποιον εξοπλισμό και τη βοήθεια αυτών εδώ των φίλων, των Playmobil χαρακτήρων. Όλα τα έργα παρουσιάζονται μέσα σε 10 λεπτά. Μπορεί λοιπόν κάποιος να αποκτήσει μια καλή ιδέα για το έργο. Έτσι μπορείτε να αποφασίσετε αν θα αφιερώσετε 2-3 ώρες για ένα θεατρικό ή ακόμη και αρκετές μέρες για ένα ογκώδες μυθιστόρημα. Αυτός είναι άλλωστε ο τρόπος για να μπορεί κάποιος να έχει την πλήρη απόλαυση από ένα λογοτεχνικό έργο. Όλα τα βίντεο θα έχουν αρκετά κωμικά στοιχεία στις διάφορες μορφές που υπάρχουν. Χιούμορ, ηρωνία, γκροτέσκο. Επιπλέον μπαίνουμε στον κόπο του υποτιτλισμού, ώστε ακόμη και άτομα με προβλήματα ακοής να μπορούν να παρακολουθήσουν. Γιατί το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα γιατί αγαπάμε το θέατρο και τη λογοτεχνία. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μορφή απαιτεί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να παρουσιάσεις τη σύνοψη μεγάλων έργων όπως η Οδύσσια για παράδειγμα. Αυτή η αφηγηματική πρόκληση μ' αρέσει πολύ. Τέλος, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν ήμουν παιδί τα λάτρευα τα Playmobil. Μιλάμε για πολλές ώρες. Έτσι όταν έπεσε στην αντίληψή μου ότι υπάρχουν τέτοια βίντεο, σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ καλό να τα προσφέρουμε και στην ελληνική γλώσσα. Επικοινώνησα με τον αρχικό δημιουργό και με αρκετή επιμονή πήρα την άδειά του για να τα μεταφέρουμε στα ελληνικά. Το ίδιο, αδερφό ας πούμε κανάλι, υπάρχει και στα γερμανικά και στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου, οι οποίοι με βοηθάνε σε αυτό εδώ το εγχείρημα και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε μία προσφορά γνώσης και χαρά στην ελληνική κοινωνία. Αν σας αρέσει το κανάλι, θα χαρούμε πολύ να κάνετε like και να εγγραφείτε. Επίσης μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας και να κοινοποιήσετε. Ξεκινάμε με δύο σπουδαία έργα, την Αντιγόνη του Σοφοκλή και τα πάθη του νεαρού Βέρθερου του Γκέτε. Σε λίγο θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε περισσότερα, περίπου ένα την εβδομάδα. Αν σας αρέσει κάποιο βίντεο ή αν κάτι δεν σας αρέσει, παρακαλώ πολύ αφήστε ένα σχόλιο και γενικότερα δώστε μας feedback. Ευχαριστούμε πολύ και καλή διασκέδαση.